Ο Τζόελ ξύπνησε. Έχουμε αναφορές για μολυσμένους στα βόρεια. Η Μαρία τον έστειλε με τον Ντόμι να δουν τι γίνεται. Μαλακία. Ναι, δεν θα πρόλαβα να κοιμηθούν. Σίγουρα όχι ως εσύ. Σκάσε. Τώρα σηκωνόμουν. Αλήθεια. Τα πήρες όλα. Ναι. Για να ξέρεις, είσαι το καυτό κοτσομπολιό της ημέρας. Τι? Για να δω αν κατάλαβα καλά. Φίλησες την Τίνα. Εκείνη με φίλησε. Και πυροδότησε τον Σεθ να σου πει κάτι όχι και τόσο ευγενικό. Ναι. Τότε ο Τζόελ τον χτύπησε. Τον έσπρωξε. Και μετά νευρίασες με τον Τζόελ. Εδώ σε χάσα. Ήταν μια περίεργη νύχτα. Τρελή φάση. Κρίμα που την έχασα. Να προσέχετε εκεί έξω. Όπως πάντα. Η Μαρία θέλει να σου μιλήσει. Πού είναι? Στον μπαρ. Για τον Σεθ πρόκειται. Δεν ξέρω. Έπρεπε να την κουβαλήσεις ότι δεν με είδε. Όλο γι' αυτό μιλάει από το πρωί. Έλα, λίγη συναδελφικότητα. Θυμάμαι που ήταν και το δικό μου έτσι. Ορίστε. Απόλαυσέ το. Όταν γίνουν έφηβοι, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό λένε όλοι. Γεια. Πόσες είδες ότι είδες? Νομίζω τρεις συνολικά. Μία μεγάλη και δύο μικρά. Λες να στείλουμε περίπολο? Μα, είναι καλό να έχουμε αρκούδες. Κρατάνε τους μολυσμένους υπό έλεγχο όσο κι εμείς. Ή γίνονται τροφή για τους μολυσμένους? Εξαρτάται από το μολυσμένο. Εξαρτάται από την αρκούδα. Γεια, Τζέσι. Γεια. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, έτσι? Εμείς οι δύο? Ναι, φυσικά. Με την Τίνα τελειώσαμε. Το ξέρω, απλώς δεν ήθελα να νομίζεις. Ελί, είμαστε εντάξει. Σίγουρα. Ευχαριστώ. Μπάζα, από πού τις πήρες? Από το σιδηροπωλείο στον 191. Ήταν γεμάτο με τέτοιες. Λογικά θα μας φτάσουν για πάνω από ένα χρόνο. Πω, καλή φάση. Γεια, Γεράκο. Ναι, θα σε ξύσω καλά. Να κάνουν τα παιδιά παθηνά. Εγώ είμαι τώρα. Τα έχει φύλακες. Δεν μπορεί. Όχι, δεν πήγα. Πάντα. Περιμένετε τη σειρά σου, Κάι. Το πιθανότερο είναι να μην τα δω. Ξέρεις, δεν είναι το πιθανότερο.
Hey, Έλλη. Ο Ράιαν θα φέρει κι άλλο από το μαγαζί. Θα μας φτάσει. Αλήθεια. Γεια, Τζέσι. Α, γεια. Ίσως καταφέρω να το φτιάξω. Με λίγη τύχη. Ναι, θα ήταν τέλειο. Ευχαριστώ. Τι λες για πρωινό? Μπα. Πού είναι η Μαρία? Κάπου πίσω. Ξέκανες εσύ τρεις κλίκες? Όχι βέβαια, χάνεις το νόημα του θέματος. Ναι, κατάλαβα. Ορδί. Το είπες στη Μαρία. Δεν χρωστά σε κανέναν εξηγήσεις. Παίρνεις καλάθες βράδυ. Έχω hangover. Ναι. Ή ποιο? Και εγώ. Δεν νομίζω δηλαδή, ότι θα με βοηθήσει. Θέλεις να βρεθούμε ξανά αργότερα? Ναι. Συγγνώμη. Έλλη, σε ψάχνα, έλα εδώ. Ο Σεφ έχει κάτι που θέλει να σου πει. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει να πει αυτός ο ομοφοβικός. Κάν το για μένα. Σε παρακαλώ. Καλά. Σεφ. Σεφ, έλα εδώ. Βιάζεσαι με τώρα. Γεια. Yeah. Άκου, χθες βράδυ είχα πιει πάρα πολύ. Ναι. Θέλω να πω ότι λυπάμαι. Η Μαρία είπε ότι εσύ και η Ντίνα έχετε αποστολή. Σας έφτιαξα σάντουιτς. Καλά. Με μπριζόλα. Ευχαριστούμε, Σεφ. Ναι, λοιπόν, να προσέχετε. Ναι. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Τι κρατάς εκεί? Ομοφοβικά σάντουιτς. Ωραία μυρίζουν. Δικά σου. Σίγουρα? Σίγουρα. Θα σας συνοδεύσω έξω. Βεβαίως.
Τη βρήκα, την κρατάω. Όταν βγεις, άλλαξε με τον Ντόμι και τον Τζόελ. Έχουν κάτσει πολύ καιρό εκεί πέρα. Πού θα τους βρω? Αναμένεται να φτάσουν αργότερα στο βορειοδυτικό παρατηρητήριο. Να προσέχεις. Τελευταία έχουν αναφερθεί πολύ μολυσμένοι. Εννοείται. Έλεγα να τσεκάρω τα μονοπάτια στο Ριάκι. Θα χρειαστώ κάποιον άλλο να το κάνει. Έλλη. Γνωρίζεις το Ριάκι? Δεν θα το έλεγα. Η Ντίνα τα ξέρει. Θα αναλάβουν οι δυο τους. Λύθηκε το θέμα. Έλλη, να σου πω λίγο. Για πες. Κοίτα, δεν ξέρω τι τρέχει με σένα και τον Τζόελ. Μαρία. Αλλά σε νοιάζεται πολύ. Και σίγουρα δεν ήθελε να... Εντάξει είμαστε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Με συγχωρείς. Να προσέχεις. Πάντα. Έλα, Ντίνα. Αποστολές. Δώσ' μου ένα λεπτό. Λες τη φιλενάδα σου να έρθει στους στάβλους. Ντίνα, να σου πω λίγο. παιδιά, διάλειμμα. Έλα. Για πόσο. Γεια. Γεια. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που έφυγα τσιχτές. Α, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Απλώς ένιωσα άσχημα. Γιατί? Γιατί εγώ το ξεκίνησα όλο αυτό. Βασικά, δεν έπρεπε να σε φιλήσω μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είχες και... πει, καταλαβαίνω. Και πάλι, δεν θέλω να νομίζεις ότι... Όχι, δεν νομίζω τίποτα απολύτως, απλώς. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε σένα. Ότι ποτέ δεν με διακόπτεις. Εντάξει, καλύτερα να πηγαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Άου! Πάτε καλά! Αφού δεν παίζω καν! Γιατί είσαι κότα! Είσαι κότα! Το μισό άπειρα αυτό το παιδί. Θες να τον σκίσουμε? Ναι, θέλω. Την κάτσατε τώρα! Τρέχτε να κρυφτείτε, σκατόπαιδα! Ω, λαμπάρι! Καλύψου! Γρήγορα, γρήγορα! Χα, σε έπιασα! Δεν πέφτουμε έτσι με τα κορόιδα! Ναι, τρέξτε! Τρέξτε να σωθείτε! Άσου! Με μου λυκό! Άου! Λες τώρα! Έχει χέρι ο μικρός! Σ' άρεσε αυτό! Θα έρθω εκεί και θα σε πλακώσω, δεν κάνω πλάκα! Σε βλέπω! Άου! Ξέρω που μένεις, Άλεξ! Οι γονείς σου δεν σε αγαπάνε! Σε βλέπω! Ο
Ελάτε εδώ! Αου! Ποιος ο κάνει αυτό! Στα μούτρα σου! Αου! Πήγε μέσα από την μπλούζα. Κερδίζουν, ύπουλα κολόπεδα. Έτσι, φάει χιόνι κολόπεδο. Πού θα μου πάτε? Δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αδικία! Φάτε την πασμένα! Hey. Σας άρεσε? Όχι! Βαλαβείς! Αδικία! Θα τη γλιτώσεις! Αφήστε την τελατάκια! Έλλη! Άντε, άντε! Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Πάρει! Πήγαινα γυρεύοντας, ε. Ναι. Ο Τζέσι θέλει να πάμε από το Ριάκι. Εκείνος θα αλλάξει τον Τζόρ και τον Τόμι. Α, χαίρομαι που μας έβαλε μαζί. Θα σου αρέσει η διαδρομή. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Κυρίες μου, τα φέρνω τώρα. Ευχαριστώ. Σταμάτα. Σχεδόν τελειώσαμε. Καλό κορίτσι. Δες ποια ήρθε. Ευχαριστώ. Έλα. Εντάξει. Γεια, Σίμερ. Α, για δες ποιες έσκασαν μύτη. Ναι, εντάξει. Ένα για σένα. Και ένα για σένα. Ανοίξτε την! Για ακούστε, παιδιά. Λοιπόν, ξέρετε τι να κάνετε. Περιπόλους, σημειώστε τα βιβλία, καθαρίστε όποιον μολυσμένο βρείτε. Αν δεν τα βγάζετε πέρα με οτιδήποτε, γυρνάτε πίσω. Μην κάνετε παλικαριές. Εντάξει, πηγαίνετε. Thank you.
Τι όνειρο έβλεπες? Παραμιλούσα. Ως συνήθως, έτριζες πάλι τα δόντια σου. Πού γύρναγες? Πάρ τα πράγματα σου. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τι? Εμπιστέψουμε. Έλα. Από εδώ. Κάνει κρύο. Σίγουρα δεν θες να το κάνεις όταν βγει ο ήλιος και είναι πιο ζεστά. Μπα. Τώρα πρέπει. Και σίγουρα δεν θέλεις να μου πεις. Πρέπει να το δεις. Για ποιο λόγο περιπλανιέσαι εδώ έξω, μες στις ερημιές? Είμαι ανήσυχος. Και εσύ? Νομίζω ότι όσο πιο νότια πάμε, τόσο πιο ωραία γίνεται. Θέλεις να συνεχίσουμε, να πάμε μέχρι το Μεξικό? Το έχω σκεφτεί. Μπορούμε να δούμε την πόλη του Μάνι. Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι σαν τις ιστορίες του. Ναι, όχι, μάλλον όχι. Στο σκοτάδι τα έκανες όλα αυτά. Ναι. Πάμε τώρα. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα είμαστε κουρασμένοι για το ταξίδι. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι καλά η Μέλ. Αυτές τις μέρες φαίνεται λίγο χαμένη. Θα είναι εντάξει. Έλα, μην είσαι περίεργος. Με κλικάρεις. Δεν είμαι περίεργος. Χωρίζεις με τη Μέλ? Τι? Όχι. Θα ήθελες. Δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ. Πάρε φορά για να τα καταφέρεις. Αν μπορείς εσύ, μπορώ κι εγώ. Δεν έχουμε όλη τη δική σου χάρη. Προφανώς. Τι είναι αυτό? Θα σε εντάξει. Είναι πολύ ψηλά. Έλα. Hey. Εμένα κοίτα. Άμπι, μην κοιτάς κάτω. Owen, πρέπει να γυρίσουμε από εδώ. Είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Μήπως ψήνεσαι να σου τραβήξω καμιά κλωτσιά? Άμπι, μη φλερτάρεις.
φτάσαμε. Κοίτα να δεις. Ολόκληρη πόλη. Ναι. Το είπες σε κανέναν άλλον? Ήθελα να το δεις πρώτη. Είδα περίπολο να πηγαίνει από την πόλη στο φυλάκιο, εκεί πέρα. Έχει κι άλλα φυλάκια ανάμεσα. Έχουνε ρεύμα, όπλα. Έχει πολύ κόσμο. Θα βρούμε λύση. Καλά. Αν είναι εκεί μέσα, πώς θα τον βρούμε? Άμα στριμώξουμε μία περίπολο και πάρουμε πληροφορίες, ίσως, δεν ξέρω, βρούμε τρόπο να τον παρασύρουμε έξω. Ναι, εντάξει. Σίγουρα θα μας δώσουν με χαρά αυτές τις πληροφορίες που λες. Θα τους αναγκάσουμε. Ακούς τι λες. Εντάξει, τι θες να κάνουμε? Μα τι σου συμβαίνει? Η Μέλη είναι έγκυος. Α. Εντάξει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να πω συγχαρητήρια. Όταν το δουν οι υπόλοιποι θα θέλουν να γυρίσουν πίσω. Θα τους πείσουμε όμως. Σωστά. Το ξέρω ότι δεν μπορώ να βασιστώ πάνω σου. Αμπί. Θέλω ό,τι και εσύ. Αλλά όχι με κάθε κόστος. Ει. Μη. Τα λέμε στο σαλέ. Θα τα κάνω όλα μόνη μου. Χαίστηκα. Θα τα κάνω όλα μόνη μου. Opa. Στην άκρη. Ah!
Μότο, όμως μου. Καθόλου καλή ιδέα, Άμπη. Καθόλου καλή ιδέα, Άμπη.
Έλα. Από εδώ. Σ' ακολουθώ.